Επιτέλους ήρθε η ώρα που αγόρασα το δικό μου αυτοκίνητο. Ήταν δικιά μου απόφαση, αλλά ήταν και δικιά σας απόφαση στο Instagram να κάνουμε project αυτό εδώ το αμάξι. Γιατί σας ρώτησα, λέω, έχω δει πάρα πολλά project. Με BMW 320, με BMW 220, με BMW 316, με πάρα πολλές BMW. Αλλά τι πολύ ξέρετε και από τα streams και από παντού, ότι η αγάπη μου, η αγάπη μας είναι η BMW. Αγόρασα και εγώ μια BMW. Αυτό το λόγο, σήμερα ήρθα να σας παρουσιάσω το νέο μου αυτοκίνητο. Ήθελα πάρα μα πάρα πολύ καιρό να έχω ένα δικό μου αυτοκίνητο, να το κάνω ένα project. Σήμερα βλέπετε το νέο project, την αρχή του νέου project από την BMW 116. Stan Smith sneakers on the beach, that's the water, I just came in for the tan. This was always planned, you wouldn't understand. I could turn a Chevy to a Cullinan. I could turn a Rolls to an AP. Ένα αμάξι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ καιρό. Ξέρω, πριν πείτε το οτιδήποτε. Δεν είναι και το πιο ακριβό αμάξι, δεν είναι και το πιο wow αμάξι. Wow είναι ρε μαλάκες. Αμάι, πες για τον κινητήρα, αυτά που θα σου πω πες. Για να το βουλώ, είναι 140 άλογα turbo. Είναι 140 άλογα turbo. Απλά προσπαθώ να αποδείξω ότι είναι καλό το αμάξι. Γκάρετ τουρμπινίτσα, μαμά πες. Γκάρετ καπάκια. 1600 κυβικά, για όσους νοιάζονται. Ποιος νοιάζεται. Και έχει πολλές προοπτικές για να γίνει παραπάνω από 140 άλογα. Αλλά δεν πάμε τόσο καγκούρικα. Δεν έχω ιδέα από αυτά. Θα μάθουμε όμως. Ξέρω ότι αν ακουμπήσω αυτό καίει. Βασικά έχουμε έρθει σε ένα μέρος το οποίο θα δείτε σε λίγο γιατί είναι. Ας πούμε φώτα, από ό,τι βλέπετε είναι τα κλασικά. Αν και δεν είναι άσχημα, είναι τα κλασικά. Εγώ θέλω Angel Eyes σαν του φίλου μου. Αυτά εδώ είναι τα Angel Eyes για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει. Ζάντα. Πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Θα σας πω γιατί. Είναι μαύρο το αμάξι. Είμαι το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μαύρο, αν θεωρείται χρώμα. Οπότε μαύρο. Μαύρη ζάντα. Άλλο όποιος με ακολουθεί στο Instagram, όποιος δεν με ακολουθεί να με ακολουθήσει. Γιατί κάποια στιγμή θα σας βάλω να διαλέξετε ανάμεσα σε κάποιες ζάντες. Μπορεί να κάνουμε τη χάρη σε εσάς να βάλουμε αυτή που θέλετε. Μπορεί να κάνουμε τη δικιά μου. Τετράπορτο. Πεντάπορτο. Δεν είναι πόρτα ή το άλλο, είναι πόρτ παγκάζι. Ελπίζω να σας αρέσει. Ελπίζω να μου πείτε. Ελπίζω να έχω θετικά σχόλια γιατί εγώ το αγαπάω αυτό το αμάξι. Επιτέλους το έχω, είναι δικό μου. Για όσο θα αναρωτιέστε, ναι, το προηγούμενο αμάξι που είχα το επέστρεψα. Ανεβαίνει, κοίτα πόσο χαμηλά είναι νερό. Κρέμεται. Θα σου πω, αν μου ζητάγανε να αφήσω αυτό για να πάρω εκείνο. Νομίζω. Τι κάνεις, Μάικ? Τρώω σάντουιτ. Τι κάνεις, Γιώργο? Τρώω σάντουιτ. Προσπαθούσα να φάω το σάντουιτ. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Είχα ένα θεματάκι με τα φρένα, τρίζουνε λίγο, αλλά θα δούμε τώρα τι είναι. Ένα sneak peek για το επόμενο επεισόδιο. Κάποιες αλλαγές έχουν γίνει ήδη, είναι αυτό εδώ. Ένα sneak peek είναι αυτό εδώ. Αλλά μέχρι εκεί δεν θα δείξω τίποτα. Ο ηλεκτροκίνητο. Εδώ, κοίτα. Ο ηλεκτροκίνητος. Ο Έκτορας με είχε ζαλίσει να πάρω αυτό το αμάξι, γιατί το έχει και εκείνος, σας το έδειξα κιόλας. Τώρα είμαστε Beamer Gang. Γενικά βλέπετε, κάνω μικροαλλαγές, έχω κάνει ήδη κάποια πράγματα, όπως τα φουμέτα, τα οποία δεν σας τα σποιλάρω ακόμα. Δεν σας έχω δείξει τίποτα μέσα, δεν σας έχω ενημερώσει καν από πού το πήρα, πώς το πήρα, γιατί το πήρα. Πρώτο πράγμα που θα ήθελα να αλλάξω είναι το τιμόνι. Αλλά επειδή τα τιμόνια είναι ακριβά, δεν θα αλλάξει το τιμόνι. Το πήρα από μάντρα, ναι. Δεν το πήρα καινούριο, το πήρα μεταχειρισμένο. Τι άλλο, αυτό. Πάμε να σας δείξω μέσα το αμάξι. Το παρατάω το κλειδάκι εδώ πέρα τώρα. Και πατάς αυτό. Καλά, θέλει μια οθόνη, μπρο. Αυτά εδώ θα ήθελα να είναι λίγο έτσι. Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δείτε στο μέλλον. Έχει χώρο εδώ, στον τεμπέλι, γιατί είμαι πολύ τεμπέλι και το χρειάζομαι. Γενικά είναι ένα αμάξι το οποίο το ήθελα. Αυτό, είμαστε καλυμμένοι με αυτό. Αυτά. Από εκεί και πέρα, αγόρια και κορίτσια, θέλω να μου πείτε την άποψή σας, τη γνώμη σας. Έχουμε πάει ήδη πάρα πολλές βόλτες με τα παιδιά, αλλά on camera δεν έχουμε πάει. Οπότε θα πάμε τώρα μια βόλτα να μας πούν και τη γνώμη τους on camera. Αγόρια και κορίτσια, δεν κάνει να οδηγάτε με το φως αυτό ανοιχτό. Αλλά. Εγώ τώρα οδηγώ γιατί βγάζουμε βίντεο. Είναι πολύ ωραία η οδήγηση αυτού του αυτοκινήτου σε σχέση με το Kona ή το Peugeot ή το οτιδήποτε. Γεια, γεια, Range Rover! Φιλέ. Είμαι ενθουσιασμένος, είμαι ευτυχισμένος. Δείτε εδώ τι έχω, ένα κουμπάκι που αν το πατήσω. Παιδιά, πώς σας φαίνεται η οδήγηση μέχρι τώρα? Υπέροχη. Ναι. Give me five. Θα λέμε του χρόνου, Range Rover. Αυτός αναγκάζει να πατήσει μαζί κάποιον. Πάμε τώρα.
Για φαγητό. Για ένα βίντεο βγήκαμε να βγάλουμε. Πάμε γλυφάδα τώρα. Ξέχασα να σας πω ότι αυτό το αμάξι έχει και Bluetooth. Ναι. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη. Κάνεις δουλειά. Γεια σου, Σοφία. Τι λάμπο ήταν αυτή, ρε μαλάκα, γιατί τη δείξαμε. Λοιπόν, παιδιά, βρήκαμε κάτι ωραίο. Αποφάσισα να πάμε να το δούμε. Να τραβήξουμε στο vlog. Έχουμε μια έκπληξη για αυτό το βίντεο. Πάρτινα. Πάρτινα, μπρο. Τι άλλο. Μαλάκα. Είναι αυτό, μπρο. Έχει ελληνικές πινακίδες αυτό. Αυτό δεν παίζει που βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Είδαμε και τη Lamborghini, την ανεβάσαμε και ένα story. Θα λέμε στο επόμενο. Αντίο, αγόρια και κορίτσια. Αντίο. Man, I'm just playing. Shot when I land. Promoter paid for six flights. Got the team right. I just told Mr. Ben. Τραβάμε βίντεο, νομίζω όλοι το δικό μου.